Σήμερα ανοίγει η Γενική Εφημερία σε λίγη ώρα και αυτή τη στιγμή ο Ευαγγελισμός βρίσκεται στα ανώτερα όρια που έχει βρεθεί σε νοσηλεία ασθενών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι περίπου το 20% αυτή τη στιγμή του Ευαγγελισμού, και μιλάμε για τον Ευαγγελισμό, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, νοσηλεύει COVID ασθενείς. Μιλάμε για ένα νοσοκομείο με υψηλή εξειδίκευση που νοσηλεύει αιματολογικούς ασθενείς, κάνει χειρουργία τα οποία ο κόσμος και ο λαός μόνο εδώ μπορεί να βρει λύση, και όλα αυτά έχουν μετατεθεί σε ένα δεύτερο χρόνο. Δεν μπορούν οι ασθενείς οι οποίοι έχουν να κάνουν μεταμοσχεύσεις, ασθενείς οι οποίοι είναι καρδιοπαθείς, φτάνουν εδώ και μπορεί να βρίσκονται στο τελικό στάδιο, είτε περιμένοντας σε λίστα αναμονής. Ο καρκίνος τους μπορεί να γίνει ανεγχείρητος γιατί δεν υπάρχει κλίνη μεθ, γιατί οι μεθ κλείνουν συνεχώς και αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, και δεν υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες μεθ ώστε μετά το χειρουργείο να μπορέσει να μπει ο ασθενής. Αυτή τη στιγμή το προσωπικό είναι εξουθενωμένο και ψυχικά και σωματικά. Είμαστε ένα χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας και ακόμα συζητάμε ότι δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα, δεν υπάρχει προσωπικό. Ζητάνε από το ήδη υπάρχουν προσωπικό, το οποίο υπάρχει εδώ και ένα χρόνο, να στελεχώσει συνέχεια καινούργια δημιουργημένα τμήματα COVID. Ανοίγουν, η μία παθολογική κλινική του νοσοκομείου έχει κλείσει και έχει μεταφερθεί στην COVID, με αποτέλεσμα οι ήδη πολλοί ασθενείς που νοσηλεύονται στις παθολογικές κλινικές, γιατί εδώ και ένα χρόνο οι ασθενείς δεν μπορούν να φτάσουν στα δημόσια νοσοκομεία και έχει αυξηθεί η νοσηρότητα στο γενικό πληθυσμό, και πρέπει λιγότερες παθολογικές κλινικές να ανταπεξέλθουν στον ήδη αυξημένο όγκο ασθενών non-COVID. Γίνεται συστηματικά μια προσπάθεια τα δημόσια νοσοκομεία να γίνουν νοσοκομεία μίας νόσου, αυτή του COVID-19, και να μεταφερθεί όλη η υπόλοιπη πίτα στα ιδιωτικά νοσοκομεία, και αυτό είναι στόχος της κυβέρνησης. Μέσω αυτού προσπαθούν να περάσουν τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, κατά τη γνώμη μας. Πρέπει τώρα να γίνει επίταξη των ιδιωτικών κλινικών, οι ιδιωτικές κλινικές να διαθέσουν και κρεβάτια για νοσηλεία COVID ασθενών, καθώς και μεθ. Δεν είναι λύση να κλείνουν οι μεθ στα δημόσια νοσοκομεία για COVID ασθενείς και αιματολογικοί ασθενείς και χειρουργικοί και από όλα τα υπόλοιπα νοσήματα να μην βρίσκουν κλίνη μεθ. Απαιτούμε γιατρούς να ανοίξουν τώρα οι λίστες των ειδικευμένων. Οι ειδικευόμενοι αναγκαζόμαστε να κάνουμε 8 και 9 εφημερίες για να καλύψουμε και το COVID τμήμα, αλλά και τα τμήματα τα πνευμονολογικά που είμαι εγώ και τα παθολογικά. Δεν γίνεται να συνεχίζουν να κάνουν την ανακατανομή της ίδιας τράπουλας εδώ και ένα χρόνο, να είμαστε μπροστά στο τρίτο κύμα της πανδημίας και να μας λένε ότι δεν έχουμε χρόνο για τις λύσεις που τους προτείνουμε.